Κυρίες και κύριοι, στην αθλητική σας ενημέρωση έχουμε τον Σάββα τον Καλλιδουρμίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας δώσει τα αποτελέσματα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου. Σάββα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Πριν περάσουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική, να πούμε ότι ο Παθραϊκός παραχώρησε ισοπαλία στην έδρα του σήμερα στην Κομωτινή 0-0 στον Πανετολικό με ένα χαμένο πέναλτι στο 83ο λεπτό από τον Ικόρο. Έτσι έχασε την ευκαιρία η ομάδα της Κομωτινής να ξεφύγει λίγο περισσότερο από την επικίνδυνη ζώνη. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε με στη Βέρεια 1-3 και η Καλονίτα Γιάννη 1-0 στη Super League. Όλα αυτά λίγο πριν το μεγάλο ντέρμπι αύριο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 7.30. Σάββα, η Ξάνθη πότε παίζει? Στη 19η αγωνιστική. Σάββα, μ' ακούς? Η Ξάνθη, λέω, Σκόντα Ξάνθη πότε παίζει? Σκόντα Ξάνθη την Δευτέρα έχει το παιχνίδι. Αλλά είναι, αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη, με την Νίκη Βόλου. Είναι το παιχνίδι το 3-0. Α, το 3-0 ανεφαγόνα. Λοιπόν, για πες μας τώρα, τι έγινε στη ΓΑΜΑ? Παιχνίδι λογικά έχει τους 3 βαθμούς σίγουρους. Λοιπόν, στη ΓΑΜΑ Εθνική τώρα, Σάββα, τι γίνεται εκεί πέρα, πώς τα πήγαν οι δύο ομάδες από τον Εύρο? Ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης ιτήθηκε στον Πανσεραϊκό στη ΣΕΡ 1-0 με ένα γκολ στο 10ο λεπτό του Καϊδαντζή. Αντίθετα, το Σουφλί μετά την παρέτηση του προπονητή του Γιώργου του Αραμπατζή και με τον βοηθό προπονητή των τερματοφυλάκων, τον Άγκη τον Πατσίδη, απέσπασε 0-0 ισοπαλία στη Θήλα Φιλότα. Ενώ στα υπόλοιπα αποτελέσματα είχαμε Άρη Θεσσαλονίκη Ηρακλή Πελοκήπων 3-0. Δόξα Δράμος Αγιονέρη 2-1, Ακροπόταμος Καμπανιακός 1-0, Αναγέννηση Γιαννησών Καστοριά 1-2, εδώ είχαμε την έκπληξη της αγωνιστικής, η Καστοριά είχε πολλούς μήνες να πάρει βαθμό. Λοιπόν, Κοκκινόχωμα Ελευθερούπολη 0-0, Απόλλωνα Νέας Καβάλα 0-1 και όπως είπαμε Πασεραϊκός Εθνικός 1-0, Θιέλα Φιλότα Σουφλή 0-0. Στη βαθμολογία Πασεραϊκός 44 βαθμούς, Άρης 43, Καβάλα 42, Δόξα Δράμας 33, Καμπανιακός 30, Θιέλα Φιλότα 29, Ηρακλής Αμπελοκήπων και Εθνικός Αλεξανδρούπολης από 26, Αγιονέρη και Ακροπόταμος 24, Σουφλή 23 και κάτω από τη ζώνη υποβιβασμού Κοκκινόχωμα 19, Αναγέννηση Γιαννησών 16, Ελευθερούπολη 15, Αρνέα 12 και Καστοριά 9 βαθμούς. Λοιπόν, Σάββα, να σε ρωτήσω κάτι. Σάββα, μ' ακούς? Γιάννη, θα γίνουν τα παιχνίδια. Για να ακούσουμε τα παιχνίδια. Ηρακλής Αμπελοκήπων Ακροπόταμος, Αγιονέρη Αναγέννηση Γιαννητσών, Καμπανιακός Κοκκινόχωμα, Καστοριά Απόλλωνα Νέας, Ελευθερούπολη Πανσεραϊκός, Καβάλα Θήλα Φιλότα και φυσικά τον ντέρμπι του Εύρου Σουφλή Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Ωραία, Σάββα Καλλιδουρμίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, Γιάννη.